Καλή σας ημέρα από καλημέρα Θεσσαλονίκη. Σας. Καλή σας μέρα και δεν καλημέρα στους ακροατές. Δεν ξέρω αν βρισκόσαστε ήδη στην Θεσσαλονίκη. Είμαι ήδη εδώ, σε μια smoke free death, νομίζω δεν μπορεί να λείψει κανένα. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα εφαρμοστεί λοιπόν, είναι δεύτερη χρονιά φέτος κύριε Καργαρότο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη χρονιά πραγματικά που η ΔΕΘ αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι έχουν υπάρξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα από πέρσι και αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνητρο. Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, να διευκρινίσουμε, έτσι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια η εταιρεία παρτάτως ενεργά συμμετέχει, υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή της ΔΕΘ. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της Παπαστράτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη? Εμείς αφενός έχουμε την υποστήριξη σαν μεγάλος χορηγός στην έκθεση και αφετέρου έχουμε και δύο περίπτερα στα οποία θα μπορέσει ο επισκέπτης να δει όλες εκείνες τις δράσεις μας που αφορούν το τι κάνουμε εμείς σαν εταιρεία, σαν εργοδότης, σαν υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, σαν αν θέλετε κατασκευαστής νοικοτινούχων προϊόντων, τι ακριβώς κάνει για τους καταναλωτές, τι είναι αυτές οι μεγάλες επενδύσεις που κάνουμε προκειμένου να παράσχουμε στους καπνιστές καλύτερες εναλλακτικές και προϊόντα τα οποία θα είναι δυνητικά λιγότερο βλαβερά για την υγεία τους. Ήθελα όμως να πω νωρίτερα το εξής. Η πρωτοβουλία αυτής της ΔΕΘ και η υποστήριξή μας φυσικά δεν εξαντλείται στο να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και αυτό επιδιώκουμε, να εδραιωθεί μια κουλτούρα σεβασμού, σεβασμού προς τους γύρω μας, ώστε να υπάρξει και μια αρμονική συνύπαρξη μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών. Και αυτό είναι κάτι που μας λείπει σαν χώρα, πιστεύω, αρκετά χρόνια τώρα. Ναι, νομίζω πως είναι πολύ, πολύ σημαντικό το να σεβόμαστε τον άνθρωπο που επιλέγει τον συνάνθρωπό μας να μην καπνίσει, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Και όλες μας οι προσπάθειες και τις έκθεσεις φυσικά, αλλά και οι δικές μας προσανατολίζονται προς τα εκεί. Άρα λοιπόν είναι μια έμπνευση, θα έλεγα, για τους συμμετέχοντες, για τους επισκέπτες, να δούνε όλο αυτό το πλαίσιο πέρα από το τι λέει ο νόμος, που καπνίζω, που δεν καπνίζω, τι πρέπει να σέβομαι, και να το δούνε σαν ένα καλό εφαλτήριο για να πάμε μπροστά σαν κοινωνία, να πάμε προς το καλύτερο σαν μια ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι όλοι έχουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να δίνουμε έτσι ένα θετικό παράδειγμα και στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες. Είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η καμπάνια. Πάντως, με την εταιρεία Παπαστράτος. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι πέρσι, όταν ακούσαμε την πρώτη φορά ότι η καμπάνια γίνεται από την εταιρεία Παπαστράτος. Αυτό ήθελα να πω. Κάποια στιγμή, ας πούμε, έτσι λίγο το ξανασκεφτήκαμε. Λέμε τώρα, μια εταιρεία η οποία παράγει καπνικά προϊόντα. Προωθεί τον αντικαπνιστικό νόμο ή τον τρόπο που πρέπει να μας διέπει ο πολιτισμός. Είναι οξύμορο σε πρώτη. Ναι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο γίνεται. Νομίζω ότι το βρίσκουν οι άνθρωποι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το βρίσκουν ενδιαφέρον. Δεν σας κρύβω ότι κάποιοι το αντιμετωπίζουν με κάποια καχυποψία. Ναι. Αυτό. Έτσι. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε νεόκοποι στο πώς μπορεί και αν θα πρέπει να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος. Είναι ένας νόμος του ελληνικού κράτους, χρονολογείται τώρα σχεδόν 10 χρόνια. Ιστορικά η εταιρεία Παπαστράτος υποστηρίζει την καθολική εφαρμογή του χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς οτιδήποτε. Και όσον αφορά το πόσο σοβαροί είμαστε σε αυτή μας την πεποίθηση, να σας παραθέσω, επιτρέψτε μου, 2-3 μικρά γεγονότα και αριθμούς. Ναι. Τόσο η εταιρεία Παπαστράτος, όσο και η μητρική εταιρεία η Philip Morris International, για περισσότερο από 10 χρόνια τώρα αναζητούν καλύτερες εναλλακτικές για τους καπνιστές. Προφανώς υποστηρίζουμε κάθε στρατηγική υγείας, δημόσιας υγείας για την πρόληψη και την διακοπή. Αλλά από την άλλη μεριά θα υπάρχουν πολλοί καπνιστές στο μέλλον γύρω μας και κάτι πρέπει να γίνει για αυτούς. Οπότε έχουμε επενδύσει τεράστιους πόρους ανθρώπινους και υλικούς στο να αναπτύξουμε τέτοια προϊόντα και ένα από αυτά τα προϊόντα ήδη υπάρχει στην ελληνική αγορά, ίσως το ξέρετε. Και βέβαια σε ακόμα 50 αγορές σε όλο τον κόσμο. Έχει γίνει μια τεράστια επένδυση στην Παπαστράτος, 300 εκατομμύρια ευρώ, πολλές νέες θέσεις εργασίας, σημαντικό κομμάτι όλης της παραγωγής εξάγεται ακόμα και στην Ιαπωνία, στην κοιτίδα της καινοτομίας αν θέλετε. Ακριβώς γιατί υπάρχει μια γενική ανησυχία και ένα γενικό ενδιαφέρον του κόσμου να αναζητήσει καλύτερες εναλλακτικές. Το τσιγάρο είναι εθιστικό, το γνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη μεριά όμως δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι καπνιστές μπορούν να διακόψουν. Οπότε ο
εργασία, κοινωνία, οι εταιρείες, οι επιστήμονες θα πρέπει να συνεισφέρουμε, να συμβάλλουμε και να δώσουμε καλύτερες διεξόδους στους καπνιστές. Και αυτό πραγματικά είναι που μας κινητοποιεί για να ανοίξουμε προς το καλύτερο. Και επιτέλους να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα όσον αφορά αυτό το θέμα. Πολύ σημαντικό. Έτσι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και ενδιαφέροντα, την... βέβαια, όλα αυτά τα οποία ακούμε. Έτσι, όλα αυτά από μια την... προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρσι. Φέτος είναι πάλι εδώ στην Διεθνή Ακτή Θεσσαλονίκης και θα την υποστηρίξουμε όλοι. Με την υποστήριξη της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, που μας λέει ότι ναι, γίνεται μια καπνοβιομηχανία να πει όχι στο τσιγάρο. Έτσι, κύριε Καργαρότο. Είναι αλήθεια και καλό όλους τους επισκέπτες πραγματικά να συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Είναι θέμα σεβασμού, το είπαμε, πολιτισμού και βέβαια ένα βήμα για έναν κόσμο προς το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, να έχει μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη από πέρυσι ευχόμαστε όλη αυτή η καμπάνια. Είμαι σίγουρος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.